Πόσο καιρό το σχεδιάζω αυτό, πόσο καιρό με βλέπεις να το λέω. Ε, όχι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Τρώνε όλοι. Δεν δοκιμάζω ποτέ παρά μια κουταλιά και τρέχοντας να προλάβω να πάω παρακάτω. Γιατί, γιατί δεν γίνεται τώρα να μασουλάς και να πας στο επόμενο να κάνεις μια συζήτηση. Και λέω τέλος, είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας. Εντάξει, θέλω να το πάμε στο τέλος, να το ευχαριστηθώ κι εγώ. Βλέπω και τη Δανάη που το χαίρεται. Λέω ρε παιδιά, μήπως τελικά. Αυτή είναι η σωστή λύση για να μπορείς να χαίρεσαι και εσύ το φαγητό σου. Μήπως λέω, αντί να τρέχω να το προλάβω στο ξεκίνημα, κάτσω να το ευχαριστηθώ στο φινάλε. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε να κάνουμε μια μακαρονάδα με κιμά. Με κιμά και με λιτζάνα όμως ξέρουμε, όχι. Αυτή είναι η τσαχπινιά σήμερα. Μέχρι και τραγούδια έχουν γράψει για αυτό το φαγητό. Ποιο? Είναι μακαρόνια με κιμά. Παίζει, δεν δηλαδή, θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά και με λιτζάνα. Να μην βάλουμε μια τσαχπινιά, κάτι τίση, έτσι να το κάνουμε λίγο πιο νόστιμο. Να το βάλουμε, βέβαια. Λοιπόν, μακαρόνια με κιμά, σπαγκέτι, τα οποία θα τα ρίξουμε μέσα, να πατήσουμε και το ρολογάκι. 8 λεπτά. Βλέπουμε πάντα στο πακέτο, γράφει σε όλα τα ζυμαρικά γράφει χρόνο. Αν θέλουμε να τα κάνουμε al dente, βάζουμε ένα λεπτό, ακόμα και δύο λεπτά λιγότερο από το χρόνο. Λοιπόν, ανεβάζω λίγο τη φωτιά εδώ, να ρίξουμε και να βάλουμε λίγο λατάκι, αρκετό αλατάκι, να το κάνουμε θαλασσινό. Κάτι μου λένε για το μικρόφωνο σου. Τι έπαθε. Ξέρω εγώ, για να δούμε. Ένα, δύο. Δεν ακούγομαι. Μου σκοβολάς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχω εδώ έτοιμη τη σάλτσα μου και θα σας δείξω ευθύς αμέσως πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη φανταστική συνταγή. Μακαρόνια με κιμά. Πάμε λοιπόν, θα ρίξω... Όχι, μακαρόνια με κιμά και μελιτζάνα. Γιατί μακαρόνια με κιμά, σιγά δεν θα σε έβαζα να φτιάξει μακαρόνια με κιμά. Εντάξει, είπα να το πειράξω λίγο. Και την κόρη μου να βάλω, θα το κάνει. Αν και είναι αγαπημένη συνταγή όλων. Λοιπόν, θα ρίξω τον κιμά μέσα σε αυτή την κατσαρόλα, την οποία την κατσαρόλα αυτή την έχω ζεστάνει πάρα πολύ καλά. Λίγο λαδάκι. Δεν ανακατεύω πολύ ώρα, γιατί θα μου βγάλει πολύ υγρασία. Θα το θωρακίσω. Και αφού θωρακιστεί ο κιμάς αυτός, σοταριστεί στην ουσία, βλέπετε εδώ κολλάει κάτω, το θέλουμε αυτό. Αυτό είναι έτοιμο, να το κλείσω. Το κλείνω αυτό, είναι έτοιμο. Λοιπόν, βλέπετε, αρχίζει και κολλάει κάτω. Αυτά λοιπόν τα υπολείμματα θα μου δώσουν όλη τη γεύση που χρειάζομαι για τη συγκεκριμένη σάλτσα. Γκαζώσαμε. Τα ακούω πεντακάθαρα. Τι έγινε, κάτι το μικρόφωνο, μάλλον το φτιάξαμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να φωνή σου να δυναμώνει. Αχ, εγώ θα φάω και να δεις τη δικιά μου φωνή πώς θα δυναμώσει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το σημείο τώρα, αφού έχει αλλάξει το χρώμα του κιμά, θα το βγάλω μέσα σε ένα μπολ. Θα βγάλεις έξω το κιμά. Αμέ, θα τον βγάλω έξω. Γιατί εδώ μέσα θα σοτάρω όλα αυτά τα μυρωδικά που έχω εκεί μαζί με τη μελιτζάνα μου. Αυτό που είχε αρπάξει λίγο από κάτω που λες ότι το θέλουμε για το κιμά, όλοι το λέτε. Χρόνια τα ακούω. Αυτό είναι αλλά... όλη η νοστινιά. Ναι, ρε, πραγματικά τα ακούω που το λέτε, σας πιστεύω. Ναι. Αλλά εμείς έχουμε συνειδήσει ότι λέμε, ρε παιδί μου, πώς μου άρπαξε. Όχι, καθόλου. Βρε, το κατάλαβα. Είναι καφέ. Όλοι, ναι. Είναι καφέ. Αν δεν ήταν καφέ, τότε θα μου είχε αρπάξει. Όπα. Ναι, γιατί η μελιτζάνα τραβάει πολύ λάδι. Τι θα βάλεις λοιπόν, πάντα, το κρεμμύδι, τη μελιτζάνα. Βάζω κρεμμυδάκι. Τα βάζω όλα τώρα μέσα αυτά. Ωραία, θα γίνει χαμούλης, θα δεις. Λοιπόν, ρίχνω το σκόρδο. Ωραία. Αυτά όλα τα υπολείμματα τώρα θα φύγουν μόλις ρίξω το κρασάκι μου μετά. Το ξέρω. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις αυτό που είπα. Λοιπόν, ρίχνω μέσα το καρότο και ανακατεύω. Τη μελιτζάνα, τα ρίχνουμε όλα μέσα. Και ανακατεύουμε. Θα ρίξω μέσα και αυτό δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Σέλινο. 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 Ελάχιστο σέλινο. Μ' αρέσει το καρότο με το σέλινο. Το σέλινο να δεις πώς θα συνδυαστεί. Εμένα με τη μελιτζάνα. Το βλέπω από κάτω έτσι. Ναι. Ξαναλέω, όλοι το λέτε αυτό. Δεν υπάρχει ένα σεφ μάγειρας που δεν έχει πει ότι γίνεται πιο νόστιμο. Εμένα όμως που δεν είμαι σεφ μαγείρισα, αλλά είμαι κανονική μαγείρισα, ναι, λέω, ρε παιδιά, και θα νιώθω καλά ή θα φοβάμαι ότι θα μου μυρίσει το φαΐ μου. Δεν θα σου μυρίσει το φαγητό σου. Και ειδικά αυτό που έριξα τώρα, την πάστα ντομάτας, ναι. Και αυτό θέλω να μου ψηθεί λίγο. Και αυτό θα έχεις ακούσει να το λένε. Ναι. Να το λέμε. Ναι. Έχω ξανακάνει με πάστα και το έχω ξαναπεί κι εγώ εδώ. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Ρίχνω το κρασάκι, βλέπεις. Βλέπω.
Ήτανε... Όλα καλά, όλα καλά. Όχι, σωστά, ήτανε... σωστά. Ήτανε το κόκκινο που ήθελα να βάλω κι εγώ σήμερα. Πολύ καλά έκανες. Κόκκινη σάλτσα, βλέπεις, έχουν φύγει όλα αυτά. Όλα αυτά τώρα έχουν μπει μέσα στη σάλτσα. Σε αυτή την πολύ ωραία σάλτσα που θα υποδεχτεί το κιμά ξανά. Ρίχνω τώρα το κιμά και ανακατεύουμε. Τώρα έχω βάλει εκεί βραστήρα, γιατί το βραστήρα αυτό το γέμισα με νερό και το θέλω αυτό το νερό καυτό. Γιατί άμα ρίξω εδώ μέσα, αφού ρίξω την ντομάτα, αφού ρίξω την ντομάτα, αυτό που είπα μόλις, θα ρίξω μέσα νεράκι, γιατί αν είναι κρυοβρύσεις θα πέσει θερμοκρασία. Δεν θέλω να σταματήσω το βρασμό. Λοιπόν, ανακατεύω και σε αυτό το σημείο τώρα εδώ θα ρίξω φανταστικά πράγματα. Να σου πω, μισό λεπτό. Είμαστε έτοιμοι για να περάσει τη σάλτσα ή όχι? Εγώ δεν θέλω να τους μπερδέψω τους τηλεθέτες. Εγώ μπορώ να ρίξω διαφήμιση και να περάσω μετά να δω τη συνέχεια. Αλλά θέλω να ξέρω. Δηλαδή, η άλλη που το βλέπει λέει, α, έτσι θα τα βλέπω. Έτσι για να τα βλέπει, γιατί αυτό σε χαμηλή θερμοκρασία για μία ώρα τουλάχιστον και 10 λεπτά, άντε και ένα τέταρτο, εξαρτάται τη θερμοκρασία που θα έχουμε, αυτό θα βράσει. Τώρα θα σε φτιάξω. Τώρα θα δεις. Λοιπόν. Θέλεις να σερβιρώ? Έχω έτοιμο. Όχι, περίμενε, παιδί μου. Περίμενε, κάνε τη δουλειά σου. Λυπηνάς. Λοιπόν, έχω βάλει τη σάλτσα μου τώρα. Μόλις αρχίζει και ομογενοποιείται και αρχίζει και βράζει. Εντάξει, έχει βάλει και φρέσκια ντομάτα. Δηλαδή, πραγματικά με εντυπωσιάζεις. Προσπαθώ με τη φρέσκια ντομάτα φορά. Θα βάλεις μέσα και νερό. Θα βάλω και νερό, ναι. Δεν είναι η πηχτή, η έτοιμη ντομάτα. Είναι ντομάτα φρέσκια, είναι πιο από μόνη της, πιο νερούλη, πιο ελαφριά. Ακριβώς. Θα βάλω μέσα νερό. Καταρχάς, ξέρουμε όλοι ότι η ντομάτα είναι 90% νερό. Οπότε έχει ούτως ή άλλως νερό μέσα. Οπότε εδώ, σε αυτό το σημείο, αρχίζω και βάζω. Πες τα μας, γιατί θα ρίξω διαφήμιση. Αλατάκι, ναι. Ζάχαρη για να ρίξουμε την οξύτητα, αν και μάλιστα. Έχει και το καρότο έτσι μια γλυκά, δάφνη και πολύ λίγο μοσχοκάριδο και κανέλα, απαραίτητα. Πιπέρι. Και ανακατεύω, το καπακώνεις ή όχι? Χαμηλώνω φωτιά στα μισά, βάζω καπάκι. Εδώ είσαι. Εκεί είμαι. Και ρίχνω διαφήμιση. Μία ώρα και 10 λεπτάκια. Και ετοιμάζομαι να δω, έτοιμα. Μάλλον είναι έτοιμο το πιάτο εκεί. Πάμε, διαφημίσου. Είναι οι πελάτες σου, κάθονται εκεί στη σειρά και περιμένουν. Τα πελατάκια. Δεν έχω τόσα πιάτα. Μιλούσα με σένα. Τέλος, η Δανάη θεά, ψηφίζω Δανάη. Μπράβο, κορίτσι μου, έχεις πολύ δίκιο. Ελάτε, ρε παιδιά. Γιατί να τρέχω συνέχεια και να λέω, φεύγω από εδώ, πάω στο επόμενο θέμα, πάω στο παρακάτω θέμα. Όχι, δεν είναι. Τέλος. Ας το κάτω. Όχι, γιατί χτες σε είδα. Έλα. Πάγατε όλοι, δοκιμάζετε, γιατί χτες, άσχετα που δεν τον είδατε, εδώ ήταν το αγόρι μας. Πέσαμε λίγο έξω του χρόνου. Λοιπόν, εντάξει, εγώ ήμουν χάπη πάλι γιατί τάισα τους συνεργάτες μου χθες, οπότε... Σήμερα πες μας, για σήμερα μίλα μας. Βάλτε τυράκια. Λοιπόν, δεν ξέρω. Βάλτε τυράκι. Έλα, Σάβα, βοήθα λίγο. Λοιπόν, ορίστε κυρία μου. Ευχαριστούμε. Συσίδιον. Λοιπόν, πριν τις διαφημίσεις είπαμε ότι βάζουμε και νερό. Το αφήνουμε αυτό για μία ώρα και 10 λεπτά να γίνει και χαμηλώνουμε στα μισά. Ζεστό νερό μέσα για να γίνει σάλτσα. Λοιπόν, έχουμε τυράκι εκεί. Πώς σας φαίνεται, εντάξει? Δημητράκι μου, τώρα να πάμε και ένα πυρούνι. Βάλε και τυράκι, γιατί τώρα ειδικά ο κοιμάς θέλει τυράκι. Πώς σας φαίνεται. Είναι αυτό το κοιμάς που έκανε η γιαγιά μου, αυτός. Για κάτσε ρε Νικόλα, λίγο να πάρω για λαδάκι μόνο. Νομίζω ότι Δημήτρης... Άμα δεν μείνει λίγο λαδάκι, άμα είναι τελείως στεγνός, δεν μπορώ να φάω το κοιμάς. Θέλω ζουμάκια παντού. Πάντως, μπράβο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Έβγε. Νομίζω ότι ο Δημήτρης είναι η πρώτη φορά που τρώει. Η δίαιτα κάνει δουλίτσα. Εγώ δεν είναι η πρώτη φορά που τρώω φαΐ. Φαΐ. Μόνο γλυκά σου έχω δοκιμάσει. Πώς να βάω φαΐ αφού τρέχω. Το παραδείγμα. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Τη Δευτέρα τι έχει το κατάστημα, να μας πει τι φαΐ ή γλυκάκι. Να κάνουμε τι θέλεις. Έχω και γλυκάκι και αλμυρό. Λέω γλυκάκι. Να πει έτσι γλυκά εβδομάδα. Τι λέτε? Δεν κάνεις και κανένα φαΐ. Αλμυρό.